Αποκαλυπτική είναι για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων η ετήσια έρευνα του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ, καθώς πάνω από ένα στα δύο νοικοκυριά, δηλαδή το 52,4%, δήλωσε ότι το μηνύο εισόδημά του ίσα που επαρκεί για 18 ημέρες λόγω των τρομερών αυξήσεων σε ενέργεια και τρόφιμα που τσακίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο εισόδημα σχεδόν έξι στα 10 νοικοκυριά. Και όλα αυτά λίγο πριν τι εθνικέ εκλογέ, όπου ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να πείσει του πολίτε ότι διαβιούν σε μια Ελβετία. Από τα επιμέρου στοιχεία τη έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, προκύπτει ότι το μηνιαίο εισόδημα δεν υπάρχει για όλο το μήνα για το 70,2% των πολυμελών οικοκυριών. Σε σχέση με την κύρια πηγή εισοδήματο, σε δυσμενέστερη θέση βρίσκονται τα νοικοκυριά με κύρια πηγή εισοδήματο τον μισθό. Καθώς για το 55,6% αυτών, το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί για όλο το μήνα, και ακολουθούν το 49,1% των οικοκυριών με κύρια πηγή εισοδήματος τη σύνταξη και το 36,3% των οικοκυριών με κύρια πηγή εισοδήματος τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνολικά, η οικονομική κατάσταση των οικοκυριών επιδεινώθηκε σημαντικά το 2022, ενώ οι προσδοκίες για το μέλλον σημειώνουν αρνητικό πρόσημο. Περίσσοτερα από τα μισά οικοκυριά εκτιμούν ότι η κατάστασή τους θα επιδεινωθεί το 2023, κάτι μάλιστα που είχε να παρατηρηθεί από την αντίστοιχη έρευνα το 2018. Το κοιμάκριβιας φαίνεται πως πλέον επηρεάζει έντονα και τα μεσαία εισοδήματα καθώς σχεδόν έξι στα 10 νοικοκυριά δήλωσαν πως χρειάζεται να κάνουν περικοπές για να καλύψουν τα αναγκαία ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση τόσο με την έρευνα του 2021, όπου ήταν 42,3%.